Ας ξεκινήσουμε με μια κατάσταση που πιθανότατα θα σου ακουστεί γνώριμη. Σηκώθηκες ξεκούραστος από το κρεβάτι σου, ο ήλιος λάμπει και μια βολική ησυχία επικρατεί τόση που με λαχτάρα φτιάχνεις τον καφέ σου και τρέχεις να ανοίξεις ηχεία, υπολογιστή και οτιδήποτε άλλο διαθέτεις προκειμένου να συνθέσεις το επόμενό σου αριστούργημα. Η ώρα όμως περνάει, τον καφέ σου τον ήπιες, έφτασε μεσημέρι και μετά από τις ώρες που σπατάλησες για το τίποτα, αποχωρείς απογοητευμένος και εκνευρισμένος. Θα μπορούσε στην τελική να έχεις περάσει το πρωινό σου με τους φίλους σου ή έστω καθαρίζοντας και τακτοποιώντας το χάλι με τα καλώδια και τα παρατημένα κουτιά πίτσας. Όλοι το κάνουμε αυτό. Την ίδια στιγμή αποφασίζεις να ρίξεις μια ματιά στον έξω κόσμο μόνο και μόνο για να κατακλειστείς από ιστορίες επιτυχίας, νέες κυκλοφορίες, νέα συμβόλαια με ονειρικές δισκογραφικές, νέες περιοδίες. Ενώ εσύ κάθεσαι παρέα με ένα σκληρό δίσκο γεμάτο ιδέες που πλέον δεν τις θυμάσαι καν. Και κάπου εκεί αναρωτιέσαι, γιατί παρά την εμπειρία και το ταλέντο, η διαδικασία του να κρατηθείς δημιουργικός και ως εκ τούτου ενεργός όλο ένα και δυσκολεύει. Συνοψίζοντας, το πραγματικό ερώτημα που θα πρέπει να θέσει κάποιος στον εαυτό του είναι αυτό. Τι σκατά συμβαίνει με την πάρτι μου? Μήπως έκλεισε ο κύκλος μου, μήπως πρέπει να συνταξιοδοτηθώ, να ανοίξω ένα κηλικείο για τα προστοζήν? Από πού εμπνέονται όλοι αυτοί? Η απάντηση και εδώ είναι ο φόβος της αποτυχίας, της κριτικής, της μη αποδοχής, ο οποίος φόβος όμως δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με το σύνδρομο του απατεώνα για το οποίο μιλήσαμε σε προηγούμενο βίντεο. Είναι ο φόβος μέσα στον οποίο είναι καταδικασμένοι να ζουν όλοι οι καλλιτέχνες, τουλάχιστον αυτοί που παίρνουν την τέχνη τους στα σοβαρά. Και έχει να κάνει με την έκθεση των ιδίων σε έναν άγνωστο ως προς την ποιότητα και τον αριθμό κοινό, καθώς και την παντελή έλλειψη ελέγχου του ιδίου τους του έργου από τη στιγμή που αυτό το έργο εκτεθεί. Προσπάθησε όμως να θυμηθείς τα πρώτα σου βήματα, όταν υπήρχε το στοιχείο του ενθουσιασμού και της εξερεύνησης, όταν ανυπομονούσες να ανοίξεις τον υπολογιστή σου ή να πιάσεις την κιθάρα σου, τότε που έγραφες ένα ολόκληρο κομμάτι κάθε μέρα. Ας φέρω ένα παράδειγμα με εμένα. Μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια έγραψα μουσική για διάφορα project. Μάλιστα, για μια διαφήμιση δημιούργησα 256 διαφορετικές βερσιών του ιδίου κομματιού μέσα σε 3 ημέρες, γράφοντας φλάουτα, κιθάρες, κρουστά. Σε ό,τι έχει να κάνει όμως με τα δικά μου έργα, μου παίρνει 2 χρόνια για να φτιάξω ένα άλμπουμ με 10 κομμάτια. Τι μπορεί να με κάνει τόσο δημιουργικό όταν έχω να αντιμετωπίσω projects αλωνών με σφιχτά τις περισσότερες φορές deadlines? Λοιπόν, κατέληξα και δεν είναι τα λεφτά. Είναι απλά ότι δεν με νοιάζει τόσο πολύ, καθώς δεν θεωρώ ότι αυτό το έργο είναι δικό μου. Απλά το διασκεδάζω. Ρίχνω την ιδέα, τελειώνει το κομμάτι όταν τελειώσει και προχωράμε στο επόμενο. Όταν όμως πρέπει να δημιουργήσω ένα δικό μου έργο, η αλήθεια είναι πως απαιτεί πολλαπλάσια ενέργεια και σχεδόν απόλυτη μοναξιά. Πράγματα δηλαδή που από μόνα τους είναι αρκετά για να κάνουν τους περισσότερους να τα παρατήσουν. Και δεν είναι μόνο αυτό. Πρέπει να βρω την ιδέα, να την αναπτύξω, να την ενορχιστρώσω έστω και πρόχειρα, να τη μιξάρω και μόνο τότε θα είμαι σε θέση να κρίνω αν πρόκειται για κάτι που αξίζει να βγει ή όχι. Και αν βρω την ιδέα καλή, το πράγμα γίνεται ακόμη χειρότερο. Είναι αυτός ο σωστός ήχος? Μήπως πρέπει η φωνή να αντικατασταθεί από κάτι άλλο? Ποιος θα μπορούσε να το αποδώσει καλύτερα? Μήπως αυτό το φλάουτο πρέπει να βγει μπροστά? Και εκεί είναι που συνήθως ξεκινάει η αμφισβήτηση της καλλιτεχνικής μας οντότητας. Ειδικά οι καλλιτέχνες, είτε είναι μουσικοί, είτε είναι συγγραφείς ή ζωγράφοι ή οτιδήποτε άλλο, αρέσκονται στο να παρουσιάζουν και να συζητούν το τελευταίο τους εξαιρετικό πόνημα, αποφεύγοντας ωστόσο να αναφέρουν τα δεκάδες έργα που πέταξαν στο καλάθι των αχρήστων επειδή ήταν άχρηστα. Ήταν όμως αυτά που τους οδήγησαν εδώ. Από το πιο διάσημο και εμπορικό καλλιτέχνη σε κάθε μορφή τέχνης, γνωρίζουμε τα έργα που ο ίδιος ενέκρινε. Ποτέ δεν θα μάθουμε πόσα κομμάτια δημιουργήθηκαν προκειμένου να βγει ένα single ή ένα άλμπουμ. Όπως πιθανότατα δεν θα μάθουμε και πόσους καμβάδες λέρωσε και ο Λεονάρντο Νταβίντσι προκειμένου να δημιουργήσει τη Μοναλίζα. Και από εδώ πηγάζει και άλλος ένας φόβος, καθώς σπάνια είμαστε σίγουροι ότι η βερσιόν 185 του συγκεκριμένου κομματιού είναι η καλύτερη. Άκου λοιπόν μια μικρή προσωπική ιστορία. Πριν την πω όμως, να ενημερώσω ότι το βίντεο αυτό είναι σε συνεργασία με τη Mind the Art, την πρώτη online και on-demand ακαδημία που μιλάει ελληνικά και έχει ως αντικείμενο τη μουσική παραγωγή με την υποστήριξη της Ableton και της Arturia που παρέχουν εκπαιδευτικές εκπτώσεις 50%. Το Ableton Live Masterclass είναι μακράν το πιο επιτυχημένο και πλήρες σεμινάριο για το Ableton Live στην ελληνική γλώσσα, απολαμβάνοντας 99,7% θετικό feedback από τους εκατοντάδες συμμετέχοντες. Αν θέλεις να εντρυφήσεις τη μουσική παραγωγή με τρόπο εύκολο, γρήγορο και απόλυτα οικονομικό, τότε μια επίσκεψη στη mindthear.gr είναι αυτό που χρειάζεσαι.
Ο δίσκος μου Back Home κυκλοφόρησε το 2010, ενώ ήταν έτοιμος από το 2009. Έτοιμος όμως. Εξαιρετικές γραφές, εξαιρετικές μίξεις, μέχρι που ένα βράδυ αποφάσισα να δοκιμάσω ένα πρόγραμμα που υποσχόταν να μου καθαρίσει τον Mac από τα περιττά αρχεία. Χάρη σε αυτό το πρόγραμμα λοιπόν, έχασα όλα τα αρχεία και ο σκληρός δίσκος καταστράφηκε. Ή θα διέγραφα αυτό το άλμπουμ τελείως από τη μνήμη μου, ή θα το ξαναέφτιαχνα με βάση κάτι πρόχειρα demo που είχα γράψει ένα CD. Αποφάσισα λοιπόν να το ξαναφτιάξω, δεν είχα όμως ούτε το χρόνο ούτε το κουράγιο να το ξανακάνω όπως ήταν πριν. Αντί για στούντιο, φέραμε τα τύμπανα και όλα τα όργανα στο σαλόνι του σπιτιού μου, ένα μικρό σπίτι στο κέντρο της Αθήνας. Οι φωνές γράφτηκαν νύχτα για να έχουμε ησυχία και μέσα σε όλα αυτά αναγκαζόμασταν να γράψουμε με τα παράθυρα ανοιχτά, καθώς ήταν καλοκαίρι και δεν είχα air condition. Έκανα μια γρήγορη μίξη δεδομένων των συνθήκων, παρουσίασα το δίσκο στο label, ενθουσιάστηκε και τελικά το Back Home είναι μάλλον ο πιο επιτυχημένος μου δίσκος από εμπορικής άποψης, με sold out πωλήσεις, εκατομμύρια streams και διασκευές των κομματιών από καλλιτέχνες σε ολόκληρο τον κόσμο. Κανείς δεν πρόσεξε ότι στο All I Can Do ακούγεται σε κάποια σημεία ο ήχος μιας νοικοκυράς που ξεσκόνιζε τα χαλιά της με ένα κακόπανο. Αυτό λοιπόν μου έμαθε δύο πράγματα. Πρώτον, ότι θα πρέπει να έχουμε backup ακόμη και στα backups, σαφώς. Και δεύτερον, ότι ο κόσμος δεν νοιάζεται για το αν ο ήχος σου είναι τέλειος, εφόσον υπάρχει από πίσω μια ιδέα με την οποία μπορεί να ταυτιστεί. Γιατί λοιπόν παραμένουμε προσκολλημένοι στην καλύτερη δυνατή παραγωγή, μια διαδικασία που μας γεμίζει αμφιβολίες και που καθυστερεί εν τέλει τη δημιουργία νέων κομματιών? Σίγουρα η παραγωγή θα πρέπει να είναι καλή, μην παρεξηγηθώ, αλλά δεν χρειάζεται να μπαίνει κανείς στη διαδικασία να ανταγωνιστεί παραγωγές για τις οποίες έχουν δουλέψει όχι ένας αλλά δεκάδες τεχνικοί σε στούντιο εκατομμυρίων ευρώ με προενισχύσεις και όργανα που οι περισσότεροι δεν θα δούμε ποτέ από κοντά. Σήμερα η ιδέα σου αξίζει πολύ περισσότερο από την παραγωγή καθ' αυτή, ακόμη και εμπορικά μιλώντας. Αν ένας σκηνοθέτης γουστάρει το κομμάτι σου, η εταιρεία παραγωγής θα πληρώσει προκειμένου να ξαναγίνει μια παραγωγή στο κομμάτι που θα πληρεί τα standards. Αν ένα συγκρότημα θέλει να διασκευάσει το κομμάτι σου, δεν θα το κάνει εξαιτίας της παραγωγής, αλλά εξαιτίας της ιδέας, της μελωδίας, του στίχου. Τον φόβο σε κάθε βήμα της δημιουργικής διαδικασίας δύσκολα θα τον αποφύγεις. Προσπάθησε όμως να παραμείνεις δημιουργικός. Πώς? Χαμήλωσε το κινητό σου και απενεργοποίησε το ίντερνετ κατά τη διάρκεια που δουλεύεις ένα project. Βρες μια παλιά ιδέα ή φτιάξε μια νέα και δούλεψε αποκλειστικά με αυτή. Κάνε ό,τι είναι δυνατόν για να την ολοκληρώσεις ή έστω φτάσεις στο 80% και μετά αποφάσισε για το αν αυτή η ιδέα αξίζει ή όχι. Προσπάθησε να απλοποιήσεις την όλη διαδικασία. Μην φοβάσαι να χρησιμοποιείς τα presets στη φάση της δημιουργίας, όπως δεν θα σε ένοιαζε να διαλέξεις μεταξύ μολυβιού και στυλό αν έπρεπε να κρατήσεις σημείο σε ένα τετράδιο. Δούλεψε με αποκλειστικά 16 ή και λιγότερα κανάλια. Χρησιμοποίησε 10 συγκεκριμένα plugins. Αν χρειαστεί, βάλε deadline στον εαυτό σου με την προϋπόθεση ότι θα τα τηρήσεις ευλαβικά. Αποφάσισε ότι θα τελειώσεις ένα κομμάτι μέσα σε 3 ημέρες ή 2 ή 5 κομμάτια μέσα σε μια εβδομάδα. Και βασικότατο, μην το αναλύεις. Η ανάλυση κατά τη δημιουργική διαδικασία μαθηματικά οδηγεί σε παράλυση. Θα βρεις χρόνο αργότερα να το αναλύσεις όσο θέλεις. Είναι σημαντικό να θυμάσαι πως το μέσο ακροατή δεν τον νοιάζει αν χρησιμοποιήσεις ένα Moog των 15.000 ευρώ ή το stock plugin του προγραμματός σου. Νοιάζεται μόνο για το τελικό αποτέλεσμα, το οποίο εάν σε σένα ακούγεται καλό, τότε είναι καλό. Δεν πρόκειται να ταυτιστούν όλοι οι άνθρωποι με το έργο σου. Πάρ' το απόφαση και συνέχισε κλείνοντας τα αυτιά σε κριτικές και αναλύσεις ενός έργου για το οποίο τελικά κανείς δεν ξέρει πως δημιουργήθηκε, παρά μόνον εσύ. Μην περιμένεις άλλο λοιπόν, κλείσε το ίντερνετ, άνοιξε ένα project στο αγαπημένο σου πρόγραμμα μουσικής παραγωγής και ξεκίνα να δημιουργείς μουσική χωρίς να σε νοιάζει το πώς και το γιατί. Τα λέμε στο επόμενο.